ήταν ένα πάρα πολύ σπουδαίο και ταυτόχρονα πολύ όμορφο ταξίδι για μας, για την ομάδα μας, που σταματάει σήμερα, νομίζω όμως με πολύ αξιοπρέπεια και ίσως έτσι με λίγο δόση στεναχώρια, γιατί παρόλο ότι είχαμε ένα απέναντι μας ένα αντίπαλο με διαφορετικά οικονομικά μεγέθη, νομίζω ότι είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί και από το σημερινό παιχνίδι δικαιούμαστε περισσότερα πράγματα. Δυστυχώς, πιστεύω ότι πληρώσαμε την απειρία μας και πιστεύω ότι πολύ μεγάλη ποιότητα που ο αντίπαλος είχε στην επίθεση και την ταχύτητα. Όμως αυτό τώρα δεν γυρίζει πίσω. Οι παίκτες μου έκαναν μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πραγματικά θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια μέσα από την καρδιά μου. Όπως θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον κόσμο, ο οποίος σε καμιά στιγμή δεν αισθανθήκαν ότι είμαστε μακριά από το σπίτι μας. Ήθελα να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα και αυτούς όλους τους συμπληρώτες. Τελειώντας, ήθελα να πω ότι αυτή πρέπει να είναι η πορεία αυτή και η εικόνα που είχαμε και η αξιοπρέπεια σαν ομάδα, να είναι η αρχή για την καινούργια προσπάθεια που έχουμε μπροστά μας που έχει να κάνει με το πρωτάθλημα. Και να μας δώσει όθηση και κίνητρο και περισσότερη ενέργεια. Και όχι το αντίθετο. Δεν γίναμε ακόμη σπουδαία ομάδα. Θέλουμε πολύ δρόμο, πρέπει να είμαστε μετρημένοι και ταπεινοί για να αναδεικνύουμε την αξία που πιστεύω ότι και την ικανότητα που έχουμε σαν ομάδα. Καλή συνέχεια στην ομάδα της Άκουμα και στην διοργάνωση. Αυτά. Περάσουμε σε ερωτήσεις. Πώς αυτό το ταξίδι του Παλιάννου, το ευρωπαϊκό ταξίδι του Ευρωπαϊκού, όπως είπατε εσείς, τελείωσε. Πόσο θα ωφελήσει κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος και με αυτό τον γρανικό που υπάρχει σήμερα στο πρωτάθλημα. Κοιτάξτε, όλα τα πράγματα για μένα, το πόσο, ας πούμε, τα αξιοποιείς ή γυρίζουν σαν πρόβλημα, έχει να κάνει με το πώς θα αντιμετωπίσεις και πώς θα διαχειρίζεσαι. Εμείς δείξαμε ότι σαν ομάδα μπορούμε και είχαμε, ξαναλέω, πολύ αξιοπρέπεια. Αλλά αυτό θα πρέπει να μπει σαν ένα επιπλέον κίνητρο και όχι να νομίσουμε ότι σήμερα είμαστε, γίναμε η Μπαρσελόνα επειδή παίξαμε καλά ή επειδή περάσαμε στη δεύτερη φάση του. Χάσαμε άδικα. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που διαχειρίζει και που αντιμετωπίζει την καθημερινότητα του. Στον κόσμο δεν υπάρχουν σταθερές. Όλα είναι σε ροή. Και εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κάθε μέρα να βάζουμε λιθαράκια και όχι να αφαιρούμε επειδή κάναμε μια καλή πορεία σήμερα. Είχαμε μια καλή εικόνα και μια αξιοπρεπή πορεία στην Ευρώπη. Πρώτος ήταν πολύ δυνατός αντίπαλος από τα δεξιά του. Τι δείξανε τις αδυναμίες στα αριστερά της άκρας ή και τα δύο? Νομίζω ότι οι συγκυρίες. Δεν έχει να κάνει για τίμηση. Τα δύο που τα φάγαμε σε συνθήκη που είναι δυνατός με τον αντιπάλου. Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει τόσο πολύ. Έχει να κάνει με τη συγκυρία. Χάσαμε την μπάλα εύκολα σε στιγμές που δεν έπρεπε να συμβεί αυτό. Αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο άδειο γίνει ολά, δεν παίρνουμε γκολ. Και εκεί αναδείχθηκε η αξία του αντιπάλου, η οποία το προηγούμενο διάστημα δεν αναδεικνυόταν γιατί εμείς κάτι κάναμε καλά. Φάνηκε όμως ότι γι' αυτό είπα ότι πληρώσαμε την αξία του αντιπάλου και την απειρία τη δικιά μας. Ότι όποτε είχαν τις προϋποθέσεις, δείξαν ότι μπορούν να κάνουν σπουδαία πράγματα στην ομάδα που είχαν κάνει με την ποιότητα που είχαν ειδικά στην επίθεση και ειδικά στο ανοιχτό γήπεδο. Ορίστε. Σας ανησυχεί καθόλου το γεγονός του πολύ πρόωρου ξεκινήματος της προετοιμασίας, όπως κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν, έχει κάποια επίπτωση? Νομίζω όχι.
Δεν ξέρω με στην πορεία ότι θα προκύψει, αλλά νομίζω ότι και τώρα είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Στην ουσία, δύο εβδομάδες έχει κάτι πριν το πρωτάθλημα. Νομίζω είναι στο χέρι του δικό μας να διατηρήσουμε αυτή την καλή κατάσταση που ήδη είμαστε. Ορίστε. Θα το ναι, θα μπορούσε και να μην συμβεί αυτό. Νομίζω. Αν θεωρήσατε ότι ίσω επειδή είναι πιο ταχύτητα με μεταχύτητα του χαρακτήρα, ποιο ήταν το σκεπτικό σα. Η επιλογή για το ποιοι θα παίξουν κάθε φορά έχει να κάνει με, το, με τη δικιά μα ομάδα, αλλά έχει να κάνει και με τον αντίπαλο και με τα μεγάλα τα σημεία. Σήμερα παίξαμε λίγο διαφορετικά από ό,τι παίξαμε στην επίθεση. Και θεώρησα ότι η βοήθεια του συγκεκριμένου πρόεδρου πέφτει με βάση αυτά που θέλαμε για το παιχνίδι. Ήταν η πιο καλή λύση που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας. Τώρα αυτό αποδείχθηκε ότι ήταν σωστό γιατί το παιδί μας βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά θα μπορούσα να σου πει και το αντίθετο γιατί η πραγματική εικόνα για το παιχνίδι αυτό δεν είχα. Δεν πρέπει να λέμε τώρα σου πειράζει. Καλή ερώτηση. Είμαστε στη διαδικασία που προσπαθούμε να πάρουμε κάποιο παίχτη ακόμα, θα δούμε. Μας πείτε θέση. Μπροστά. Μπροστά. Κάποιον ή κάποιον. 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 Και την πιο ομιλή του. Ναι, ναι. Και με την συγκεκριμένη προσθήκη θα κλείσει το ρωστέ. Ναι. Κόλτς τώρα μετά από αυτό τον αποκλεισμό αλλάζει και του προγραμματισμός για το ξεκίνημα. Πέρα από το φιλικό της Δευτέρας του Πανεπιστημίου, έχετε σκεφτεί τώρα θα υπάρξει άλλο παιχνίδι πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Ήδη είμαστε τώρα και αρκετές μέρες σε προσπάθεια να βρούμε κάποιο παιχνίδι για να παίξουμε 14 του μήνα, Σάββατο, 13. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε καταφέρει, θα προσπαθήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση και να δούμε. Η αλλαγή του Τσιμόπουλου ήταν τακτική ή κάποιο πρόβλημα να το πάρουμε. Είχε κάποια ενόχληση στους αγώνες.